Πόσο έχουν συμβάλει τις τελευταίες δεκαετίες τα εμβόλια στη μείωση της παιδικής νησιμότητας και νοσηρότητας? Η αλήθεια είναι ότι έχουν συμβάλει σε πολύ σημαντικό βαθμό. Βέβαια, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η τήρηση κάποιων κανόνων υγιεινής πια έχουν συμβάλει και αυτά σε αυτό. Όμως περισσότερο, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε από τις χώρες οι οποίες έχουν σταματήσει τους εμβολιασμούς για κάποια νοσήματα και έχουμε δει ότι μετά από αυτό ξεσπούν μεγάλες επιδημίες αυτών των νοσημάτων. Πόσο επικίνδυνο είναι να μην εμβολιάζεται ένα παιδί? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Συνήθως πολλοί γονείς λένε ότι δεν θέλω να εμβολιάσω το παιδί μου επειδή τα άλλα παιδιά εμβολιάζονται. Και η αλήθεια είναι ότι όταν σε ένα ποσοστό πληθυσμού γύρω στο 95% είναι εμβολιασμένο, τότε πραγματικά δεν κινδυνεύουν να νοσήσουν και τα άλλα παιδιά. Όταν όμως σταματήσουμε όλοι να εμβολιάζουν τα παιδιά μας ή περισσότεροι ή κάποιοι τέλος πάντων, αυτή η συλλογική ανοσία θα χαθεί και θα αρχίσουν να νοσούν τα παιδιά από νοσήματα τα οποία έχουν εξαφανιστεί και που κινδυνεύει η ζωή τους και η υγεία τους από αυτά. Τα εμβόλια μπορεί να έχουν σοβαρές παρενέργειες? Συνήθως οι παρενέργειες των εμβολίων είναι ήπιες και αυτές αφορούν είτε ένα τοπικό ερεθισμό στο σημείο του εμβολιασμού, ένα ήπιο είδημα, εμπύρετο για ένα-δύο 24 ώρα, συνήθως ένα-δύο πυρετικά κύματα ή έντονη ανησυχία ή νοθρότητα για αυτά τα 2-24 ώρα. Συνήθως οι σοβαρές παρενέργειες είναι πάρα πολύ σπάνιες και τις συναντούμε συνήθως ένα ποσοστό, ας πούμε, ένα παιδί προς 1 εκατομμύριο παιδιών που έχει εμβολιαστεί. Σίγουρα όμως, και αυτό βέβαια οφείλεται στην ευαισθησία του ίδιου του παιδιού σε κάποια συστατικά του εμβολίου, σε κάποια αλλεργική ενδεχομένως αντίδραση. Όμως οι συνέπειες από το μη εμβολιασμό είναι σαφώς χειρότερες.